Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 6 Ιουνίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Ορατός είναι ο κίνδυνος να ληφθούν νέα μέτρα λιτότητας, καθώς ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζεται να αφήσει στην επόμενη κυβέρνηση άδεια ταμεία, τεινάζοντας έτσι προκαταβολικά στον αέρα τον προϋπολογισμό τόσο του 2019 όσο και του 2020. Τα νέα αυτά μέτρα θα πρέπει να καλύψουν την υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα που έχει συμφωνήσει η Ελλάδα και ειδικότερα η κυβέρνηση Τσίπρα με τους θεσμούς. Η Κομισιόν πάντως προειδοποίησε χθες μέσω της έκθεσης ενισχυμένης υποπτίας για το ενδεχόμενο δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Ο αντιπρόεδρος Β', ο κ. Ντομπρόφσκις, διεμήνυσε ότι το πακέτο Τσίπρα κροστίζει πολλά και κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Θα το δούμε το θέμα αυτό και άλλα που αφορούν την δισογραφία. Καλησπέρα την Ελένη Φυλακτού. Ελένα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Άδεια ταμεία προετοιμάζεται να αφήσει πίσω το ΣΥΡΙΖΑ με δυσβάσταχτο κόστος για τους Έλληνες πολίτες. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τι λέει και φυσικά τι λέει και η Κομισιόν. Δημήτρη, το καμπανάκι χτύπησε δυνατά πριν από ένα 24ωρο από την ίδια την Κομισιόν, η οποία στην έκθεσή της έσπευσε να προειδοποιήσει ότι το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη διετία 2019-2020 μπορεί να φτάσει αθρηστικά ακόμη και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάστε. Μια τέτοια εξέλιξη ανοίγει μια μαύρη τρύπα στα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία έτσι απειλούν και τη βιωσιμότητα του χρέους, όπως και την προσπάθεια της Ελλάδας να δανειστεί από τις αγορές. Μάλιστα. Τώρα, φυσικά, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν το πακέτο παροχών που το Μαξίμου ανακοίνωσε σε μια προσπάθεια να γλιτώσει την εκλογική συντριβή. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν λίγες ώρες προτού η Κομισιόν παρουσιάσει την έκθεσή της, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέσω της ΣΕΡΤ την ακύρωση της δέσμευσης που έχει αναλάβει και ψήφισαν και οι βουλευτές του να μειώσει περαιτέρω και για δεύτερη φορά από το 2016 το αφορολόγητο. Μάλιστα. Τώρα, άρον-άρον βολεύουν κόρες και συνεργάτες με ρουσφετολογικές διατάξεις. Πάμε να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει έτσι μια έντονη αντίδραση για όσα γίνονται στη Βουλή. Ακριβώς, Δημήτρη, πολύ έντονη αντίδραση που υπάρχει, διότι μέσα σε μία μόνο ημέρα ο Νίκος Βούτσης υπέγραψε 32 διατάξεις μετατάξεων, λίγες ημέρες πριν ο Αλέξης Τσίπρας ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη διάλυση της Βουλής. Ειδικότερα, Δημήτρη, με αποφάσεις που υπογράφει ο κύριος Βούτσης, μετατάσσεται στη Βουλή ανθρώπινο δυναμικό από την περιφέρεια Αττικής αλλά και από υπουργεία, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται και μια διαδικασία προσλήψεων συμβασιούχων ή και μονίμων υπαλλήλων σε ειδικές θέσεις. Συγκεκριμένα τώρα, τις τελευταίες ώρες στην κοινοβουλευτική διαφάνεια έχουν αναρτηθεί, όπως είπαμε, 32 μετατάξεις υπαλλήλων από άλλους φορείς προς τη Βουλή και δεν σταματούν επίσης και οι προσλήψεις με διετής συμβάσεις εργασίας και πάλι στη Βουλή. Τώρα, Δημήτρη, όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι μας θυμίζουν άλλες εποχές. Άλλες εποχές, αλλά εδώ το κάνουν φανερά. Τώρα, άλλοι μπορεί να το κάνουν λίγο να μην προκαλούν τόσο πολύ, αλλά τώρα κάποιοι το κάνουν τόσο πολύ φανερά που προκαλούν. Μάλιστα, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Διάφορα δημοσιεύματα και δημοσίευμα των παραπολιτικών. Ποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τρέμουν για την βουλευτική τους έδρα. Σύμφωνα, Δημήτρη, με τις τελευταίες φιγμομετρήσεις και συγκεκριμένα με αυτή του Sky την περασμένη Κυριακή, ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται να έχει περίπου 70 έδρες, χάνοντας τον πόνους των 50 εδρών, αλλά και πολλές ακόμη έδρες. Στη θέση τώρα των ισχυρών βρίσκονται οι ενενεργεία υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην αδύναμη πλευρά βρίσκονται οι βουλευτές που εκλέχθηκαν τον Ιανουάριο του 2015, τότε που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε έναν αέρα διαφορετικό, και επίσης οι βουλευτές που εκλέχθηκαν τον Αύγουστο του 2015, Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν με λίστα. Ήταν με λίστα, έτσι, δεν υπήρχε σταυρός. Τώρα, σημαντικές είναι οι ανακατατάξεις στα αστικά κέντρα, καθώς στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να χάσει 7 έδρες. Οι αντιδράσεις τώρα που εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα για τη Συμφωνία των Πρεσπών έχουν ευκρινές αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα, στην κατανομή εδρών σε περίπτωση εκλογών. Τώρα, στην κρίζα ζώνη και πιθανόν εκτός Βουλής βρίσκονται οι κύριοι Μουμουλίδης, Θεοφύλακτος, Τζιμάνης στην Κοζάνη, αλλά και ο κύριος Μπιάλα στα Γρεβενά. Μάλιστα, έτσι λέει το δημοσίευμα των παραπολιτικών. Τώρα, να πάμε στην Κοζάνη να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με ένα δημοσίευμα του Kozan.gr και οι τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι απόλυτα βέβαιοι πως θα είναι εκ νέου υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Θα δούμε τι λέει.
λέει το σχετικό ρεπορτάζ? Συγκεκριμένα, Δημήτρη, οι δύο εκ των τεσσάρων βουλευτών που εκφράζουν τη βεβαιότητά τους για την υποψηφιότητά τους με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν εκφράσει αυτή τη βεβαιότητα σε έναν συνεργάτη του Kozan.gr και συγκεκριμένα λένε ότι υπάρχει απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, σύμφωνα με την οποία οι εν ενεργεία βουλευτές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να είναι εκ νέου υποψήφιοι. Μένει τώρα να δούμε αν είναι εν τέλει έτσι τα πράγματα ή αν θα γίνει κάποια αλλαγή. Ναι, γιατί αν πάνε τέσσερις άντρες που είναι οι κύριοι Δημητριάδης, Μουμουλίδης, Θεοφυλάκητος και Τσιμάνης, θα πρέπει να πούν άλλες τρεις γυναίκες, γιατί είναι ποσόστος του 40%. Άρα η ανανέωση γίνεται μόνο σε επίπεδο γυναικών σε σχέση με τα άλλα ψηφοδέλτια που βλέπω, από ό,τι φαίνεται, θα έχουν κάποια ανανέωση. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τώρα, θολώνεται το τοπίο και ακόμα και για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ στην Καστοριά τώρα. Για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Δημήτρη, από αναβολή σε αναβολή και από μέρα σε μέρα μετατίθεται οι ανακοινώσεις για τα ονόματα που θα στελεχώσουν. Μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Τώρα περιμένω να πάει πρώτο Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη Δευτέρα και ίσως τότε να ανακοινώσουν. Για να δούμε πότε θα γίνει. Αναμένουμε λοιπόν τα ονόματα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της Καστοριάς. Στη Νέα Δημοκρατία παραμένουν τα φαβορί, ο κύριος Τσικαλάγιας, ο κύριος Τσιφλικιώτης και ο κύριος Γρηγοριάδης με τις κυρίες Κανδύλη και Νάτσιου. Το ποιοι θα κοπούν όμως και το ποιοι τελικά θα μπουν παραμένει ένα επτασφράγιστο μυστικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμη πιο θολό το τοπίο, αφού κανείς και καμία δεν εμφανίζεται με όρεξη για συμμετοχή στην τελική λίστα. Άραστε. Ονόματα γράφονται και σβήνονται και τελικά να δούμε πού θα κλειδώσει οριστικά το θέμα. Τέλος, Δημήτρη, στο ΚΙΝΑΛ, μετά τα όσα συνέβησαν με την περίπτωση του κυρίου Βενιζέλου, αποδυναμώνουν την όποια δυναμική του ψηφοδελτίου, με αποτέλεσμα, όπως είπε στον Αντένες 93,6, ο ίδιος ο γραμματέας, ο κύριος Αναστασίου, ενώ ήμασταν έτοιμοι να ανακοινώσουμε ψηφοδέλτια, τώρα ξεκινάμε ξανά από την αρχή. Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε στα Γραβενά, όπου έχουμε το δημόσιο ευχαριστήριο του Αντιπεριφερειάρχη Γραβενών, του κυρίου Ευάγγελου Σημαδράκου, σε όλους όσους συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της Περιφερειακής Ενότητας Γραβενών, δηλαδή στα στελέχη της περιφέρειας. Ο κύριος Σημανδράκος, Δημήτρη, μεταξύ άλλων, στην ευχαριστήρια ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι από την πλευρά μου θα επιθυμούσα και δημόσια να εκφράσω τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου σε όσους και όλους όσους συμμετείχαν ενεργά για το αίσιο τέλος της εκλογικής διαδικασίας. Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον έφορο της δικαστικής αρχής, τους δικαστικούς και το προσωπικό του πρωτοδικείου Γρεβενών, όλες και όλους τους υποψηφίους για τον πολιτικό πολιτισμό που επέβαλαν κατά την προεκλογική περίοδο, το προσωπικό των Δήμων, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, τους δικαστικούς αντιπροσώπους, το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών που ήταν επιφερτισμένο με όλο αυτό το επιχείρημα. Μάλιστα, και θα κληθούν τώρα να αντιμετωπίσουν και τις εκλογές στις 7 Ιουλίου. Τώρα, πανελλήνιες εξετάσεις, πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες και για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Τι ακριβώς έχουμε σήμερα και φυσικά αύριο έχουμε τους μαθητές των γενικών λυκείων. Ακριβώς, Δημήτρη. Σήμερα ήταν η πρεμιέρα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Συγκεκριμένα τα θέματα ήταν, το θέμα που έπεσε ήταν ένα κείμενο του Αλμπέρ Καμί για την τέχνη και τον κοινωνικό ρόλο του καλλιτέχνη. Αύριο ανοίγει η αυλαία και για τους μαθητές των γενικών λυκείων με το ίδιο μάθημα. Και συνεχίζει έτσι ο αγώνας των παιδιών. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στους μαθητές και φυσικά στήριξη στους γονείς. Θα έχουμε στη συνέχεια το δελτίο μας και δηλώσεις του Λάζαρου Σαββίδη όσον αφορά τις πανελλήνες και το μηχανογραφικό δελτίο. Τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε στοχευμένους αστυνομικούς ελέγχους το τελευταίο 24ωρο στην Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ελέγχους, Δημήτρη, συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα για παράνομη απασχόληση αλλοδαπών, κατοχή ναρκωτικών, καταδικαστικές αποφάσεις και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στην Πτολεμαϊδα, που το Συνδικάτο Εμποροπαλλήλων και Υπαλλήλων Περιοχής της Εορδαίας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών, δηλαδή για τον κοινωνικό τουρισμό. Πότε έχει ξεκινήσει και φυσικά ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος? Το Συνδικάτο, Δημήτρη, των Εμποροϊπαλλήλων και Υπαλλήλων της περιοχής της Εορδαίας εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι τη Δευτέρα 3 Ιουνίου ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων δικαιούχων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της περίοδου 2019-2020. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 14 Ιουνίου ηλεκτρονικά. Οι διακοπές μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου το 2019 έως την 31η Ιουλίου το 2020 σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου Παροχών του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, οι διακοπές θα έχουν διάρκεια
από 1 έως 10 διανυκτερεύσεις όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλήμματα των νησιών Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κο και από 1 έως 5 διανυκτερεύσεις όταν επιλεχθούν διακοπές σε τουριστικά καταλήμματα της υπόλοιπης νησιωτικής Ελλάδος. Ωραία. Τώρα να πούμε ότι ο αριθμός των δικαιούχων είναι κατά κάποιο τρόπο κουτσουρεμένος και ανέρχεται στα 140.000 άτομα. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στον Δήμο Σερβίων Βελιβεντού που εξέδωσε μια ανακοίνωση και μια ενημέρωση του κοινού όσον αφορά μέτρα προληπτικά έναντι της πυρκαγιάς. Και ιδιαίτερα θα πρέπει να προσέχουν για όσους έχουν έτσι χόρτα στα σπίτια τους, κήπους, χωράφια, θα πρέπει να προσέχουν. Δώσε μας τι ακριβώς λέει. Δημήτρη, αν και τυπικά έχει ξεκινήσει η θερινή περίοδος, δεν το έχουμε νιώσει, δεν το έχουμε νιώσει πολύ καλά. Ωστόσο, ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού, στα πλαίσια των προληπτικών μέτρων έναντι πυρκαγιάς, καλεί τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά κάποιες οδηγίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Οι οδηγίες αυτές είναι οι εξής: να μην καίνε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, να μην ανάβουν υπαίθριες ψυσταριές σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα, να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες, δηλαδή οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού που μπορεί να πεταχτεί κάποια σπίθα και να προκαλέσει την πυρκαγιά, να μην πετάνε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους και τέλος να καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους από σωρούς κλαδιών και άλλων έφλεκτων υλικών. Πολύ ωραία. Τώρα να πάμε στις αμυγδαλιές Γρεβενών, όπου έχουμε μια ανακοίνωση από τους κερασοπαραγωγούς της περιοχής εκεί. Τι λένε ακριβώς οι κερασοπαραγωγοί? Οι κερασοπαραγωγοί του χωριού Δημήτρη αναφέρουν ότι ουδέποτε τέθηκαν ζητήματα ποιότητας και ασφάλειας υγείας στην παραγωγή και διάθεση κερασιών από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα και πολύ περισσότερο δεν μετέβησαν στην περιοχή μας ελεγκτικοί μηχανισμοί για να ελέγξουν τάχα την ποιότητα των παραγόμενων κερασιών όπως τελευταία διαδίδεται. Άρα με βάση αυτή τη διάδοση ότι υπήρξε κάποιος έλεγχος και βρήκε μη κατάλληλα τα κεράσια, εκεί απαντούν οι κερασοπαραγωγοί και δηλώνουν λοιπόν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα κεράσια που παράγονται στις αμυγδαλιές Γρεβενών και διατίθενται στην αγορά είναι αρίστης ποιότητας και ανδιαφυσβήτητα ασφαλή για κατανάλωση από μικρούς και μεγάλους. Και επίσης λένε ότι είναι στην διάθεση οποιοδήποτε επίσημου και αρμόδιου φορέα επιθυμεί να ελέγξει την ποιότητα. Σωστά. Και εκεί θα κοιτάξουμε να υπάρχει ένα ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες από τον Γιώργο Βλαχόπουλο. Τι λένε οι κερασοπαραγωγοί της περιοχής. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου έχουμε και την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δημήτρη, με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Παρασκευή 7 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινα στις 3 το μεσημέρι στο Πέρασμα. Σημαντικότερα θέματα από αυτά τα 18 που είπαμε είναι η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου κατεδάφιση τετάρτου νηπιαγωγείου Φλόρινας και διαμορφώσεις με ανάδοχο τον κύριο Τρικυλίδη Νικόλαο. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στα 61.000 ευρώ και η συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Φλόρινας στις εκδηλώσεις εορτασμού του Δήμου Λεβασόγκο της Αγίας Πετρούπολης Ρωσίας. Μάλιστα, έχουν αδελφοποίηση μεταξύ των δύο Δήμων. Αυτά τα δύο θέματα. Μάλιστα, τώρα έχουμε εργασίες τοποθέτησης μετρητή κατανάλωσης νερού τώρα. Ακριβώς, Δημήτρη, οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιηθούν στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλινών. Θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ίδρυυσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλινών του Δήμου Φλόρινας. Τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΦ, οι κάτοικοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή του κατάλληλου φρεατίου υδατοπαροχής παρακαλούνται να προβούν χωρίς καθυστέρηση στις απαιτούμενες ενέργειες και υπογραμμίζει η ΔΕΙΑΦ ότι τα φρεάτια θα πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από χώματα ή τυχόν άλλα υλικά. Ωραία. Πάμε να κλείσουμε τώρα. Έχουμε την εορτή του Αγίου Λουκά, του ιατρού και πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναγύρω στην Κοζάνη. Πότε θα έχουμε τον εορτασμό για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας? Την Τρίτη, Δημήτρη, 11 Ιουνίου είναι η εορτή του Αγίου Λουκά και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναγύρων Κοζάνης, όπου εκτίθεται προς προσκύνηση και τίμιο λείψανο του Αγίου. Βάστε. Οι ιερές ακολουθείς θα τελεστούν ως εξής: τη Δευτέρα 10 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία και την Τρίτη στις 11 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, 7 το απόγευμα, εσπερινός και ιερό ευχέλαιο. Βάστε, ωραία. Ελίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 21 Αυγούστου θα γίνουν οι πυρτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το δελτίο ειδήσεων του West μίλησε για το νέο πανεπιστήμιο και τις προκλήσεις που έρχονται ο Πρίτανης Αντώνης Τουρλιδάκης.